Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Παρακαλώ για την τήρηση του χρόνου από όλους τους αρχηγούς. Το χρονικό όριο που έχει μπει είναι το ανώτατο κατά τον κανονισμό, ακριβώς για να μην υπάρχει το ζήτημα της κάθε φορά υποκειμενικής κρίσης του Προεδρείου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που θα έχω την προσοχή σας. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω χειρόγραφο από το βήματος της Βουλής για να αναφέρω τους δείκτες της οικονομίας όπως προδιαγράφονται από τον ΟΟΣΑ με έκθεση του Νοεμβρίου του 2015. Το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα ουσιαστικά συνιστά νέο δάνειο για τη χώρα 86 δις που προστίθεται στο δημόσιο χρέος της χώρας. Άρα έχουμε προσθήκη 86 δις δημοσίου χρέους. Δεύτερον, για το δημόσιο χρέος σε όρους Μάστριχτ προβλέπει αύξησή του στο 183,4% του ΑΕΠ φέτος από 177,5% του ΑΕΠ το 2014, ενώ το 2016 θα φτάσει στο 190,2% του ΑΕΠ για να υποχωρήσει το 184 το 2017 επί του ΑΕΠ. Αυτά τα λέει ο ΟΣΑ, έτσι, τον οποίον επικαλείστε κι εσείς. Λοιπόν, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,3 του ΑΕΠ φέτος για να αυξηθεί στο 7,7 το 2016%. Στο έλλειμμα λαμβάνεται υπόψη και η πρόβλεψη για την κρατική στήριξη στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης για να μειωθεί στο 1,5 του ΑΕΠ το 2017, 1,5%. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να σημειώσει έλλειμμα μείον 0,3% του ΑΕΠ φέτος και πλεώνασμα το 2016 και το 2017 1,2 και 1,9 αντίστοιχα. Η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να καταγράψει ένα μικρό έλλειμμα το 2015, 0,25% του ΑΕΠ, πριν επιστρέψει σε πλεώνασμα το 2016, 0,5% του ΑΕΠ. Αυτά τα στοιχεία, επειδή μου εδόθησαν, τα παραδίδω ως πρακτικά, παρακαλώ να καταγραφούν, και από τα οποία εγώ ταπεινώς επισημαίνω και συμπεραίνω ότι η κυβέρνηση δημιούργησε ύφεση, περαιτέρω ύφεση. Όχι ότι η προηγούμενη χρονιά το 2014 με το Σαμαρά πήγαινε καλά, δεν πήγαινε καλά εκείνη η χρονιά, αλλά και εκείνη ήταν μεταξύ λόγων του κυρίου Σαμαρά και πραγματικότητας σαν αντίστοιχη η κατάσταση, αλλά και επιβαρύνθηκε και η επιβάρυνση θεωρώ ότι οφείλεται στα μπες βγες της κυβερνήσεις του κυρίου Βαρουφάκη, στις καθυστερήσεις για τις συνομιλίες, για το πού θα καταλήξουμε, τα οποία όλα αυτά μαζί με την παθητική παρακολούθηση από όλο τον ελληνικό λαό της πορείας των πραγμάτων δημιούργησαν ένα χάος. Διότι όταν περιμένουν οι πολίτες έντρομοι τις εξελίξεις, αυτό σημαίνει κατελάχιστον οικονομική παραλυσία. Με αυτή την εικόνα η κυβέρνηση πού βαδίζει? Πού βαδίζει, πώς θα σηκωθεί το αεροσκάφος, για να το καταλάβω, πώς θα σηκωθεί? Πού είναι τα στοιχεία, τα ελπιδοφόρα, τα οποία εγώ δεν βλέπω και τα βλέπετε εσείς οι κυβερνητικοί βουλευτές που θα ψηφίσετε τον προϋπολογισμό σήμερα, ότι ανεβαίνει το αεροσκάφος, ότι θα απογειωθεί? Πού? Άρα έχουμε μία εικόνα τελείως παρόμοια με του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά, στους οποίους είχα αποστείλει επιστολές και στους οποίους είχα πει να παραιτηθούν από πρωθυπουργοί για τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης. Η ίδια αγωνία, ακριβώς η ίδια αγωνία,
με οδήγησε πριν 10 μέρες να ανέλθω εις αυτό το βήμα και να ζητήσω οικουμενική κυβέρνηση. Η ίδια αγωνία. Διότι θεωρώ ότι και εσείς οι κυβερνητικοί βουλευτές επομίζεστε κάποιες ευθύνες. Και όταν καταρρεύσει η χώρα, οι ευθύνες αυτές θα είναι πολύ μεγάλες. Άλλο αν σε αυτόν τον τόπο δεν αποδίδονται ποτέ οι ευθύνες. Θα υπάρχουν όμως και θα καταγραφούν. Η αγωνία μου λοιπόν για την πορεία της χώρας, αυτή με έφερε σε αυτό το βήμα. Και την άλλη μέρα ακριβώς ζήτησα οικουμενική κυβέρνηση εγώ, ο ταπεινός Βασίλης Λεβέντης, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κύριος Πρωθυπουργός και ζήτησε συνένεση. Την άλλη μέρα ακριβώς. Και δρομολόγησε και εκείνο το απροσδόκητο τη Σύνοδο Αρχηγών, την οποία αρχικά δεν κατάλαβα, αλλά λέω ο διάλογος καλό είναι να γίνεται και προσήλθα. Δεν έχασε κανένας κάτι από τις συζητήσεις. Βέβαια οι συζητήσεις μπορεί να είναι και άσκοπες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης των αρχηγών, γιατί ίσως πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε τι ακριβώς συνέβη. Οι αρχηγοί γνωρίζουν οι παρόντες. Ο κ. Καμένος που εδώ γνωρίζει τι συνέβη. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει τι συνέβη. Ο άλλος, ο Θοδωράκης, γνωρίζει τι συνέβη. Εκείνο το 8ωρο, το μαρτυρικό. Πρώτη φορά έχω ζήσει εγώ τέτοιο μαρτυρικό 8ωρο. Με μονόλογους. Επί μια μισή ώρα ο Πρωθυπουργός έλεγε εισήγηση για το προσφυγικό. Και δεν κατέληγε πού και τι θα κάνει, απλά την καταγραφή της κατάστασης. Και μετά διάλειμμα 5 λεπτών. Και όταν επιστρέψαμε άρχισε πάλι άλλα 45 λεπτά να μιλάει για το ασφαλιστικό. Περίμενα προτάσεις, περίμενα θέσεις. Ανέφερε κινδύνους και ανάγκη συνένεσης. Αυτή ήταν τις πρώτες 2,5 ώρες, αυτά συνέβαιναν. Αφού τελείωσαν και τους είπα, εγώ βγήκα και τους είπα ότι, καλό είναι να το μάθετε τι τους είπα, ότι το όνειρό μου που ασχολήθηκα με την πολιτική είναι αυτός ο τόπος να αποκτήσει οικουμενική κυβέρνηση και κυβερνήσει συνασπισμού. Αυτό είναι το όνειρό μου και απλή αναλογική. Αυτό είχα όνειρό μου. Και τους δήλωσα μάλιστα ότι λυπάμαι που η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Πλακιωτάκη τάχθηκε υπέρ ισχυρών κυβερνήσεων, δηλαδή τάχθηκε υπέρ της ενισχυμένης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μπορεί να το εντάξουμε στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα δεν μπορεί να ενταχθεί διότι πάει για πιο πέρα, πάει για μετά τις εκλογές. Άρα σημαίνει άλλη μια φορά εκλογές με μπόνους και με ενισχυμένη. Λέει τότε μπορούμε με συμφωνία των κομμάτων να το κάνουμε από τώρα. Λέω δεσμεύεστε και τα λοιπά. Δεν δεσμεύθησαν στο ανακοινωθέν, απλά ελέγχθη. Το πήρε ο άνεμος. Αφού τελείωσε και αυτό και δεν δεσμευόταν κανένα σε τίποτα, άρχισε η τραγωδία του ανακοινωθέντος. Οι διάφοροι αρχηγοί για μία λέξη χάναμε 20 λεπτά. Βάλε και, όχι μη βάλεις αυτό, μη βάλεις το άλλο. Γυρίζω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λέω ότι αν βάλετε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και στο μεταξύ μειωθούν, είναι εκτίθεται ο θεσμός σας. Λέει, κύριε Λεβέντη, δεν είπαμε ακριβώς τι θα είπαμε, ευχόμεθα λέει να μην μειωθούν. Λέω, εδώ ήρθαμε για να ανταλλάξουμε ευχές. Εγώ δεν είχα καταλάβει δηλαδή τι έκανε ο Τσίπρας εκείνη την ώρα, τι γινόταν 8 ώρες. Και τι κατάλαβα στο τέλος έτσι με την οπτική που έχω των 30 ετών πείρας. Ότι έδινε στους ξένους τα πάντα στο προσφυγικό για να πετύχει η χαλάρωση του προγράμματος στο ασφαλιστικό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αλλιώς δεν είχε νόημα αυτή η σύνοδος. Δεν είχε νόημα, δεν κατεγράφει τίποτα. Δηλαδή κάτι για να ακούσουμε καινούριο. Αυτά που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στο προσφυγικό και στο
ασφαλιστικό είναι αυτά που γράφουν οι εφημερίδες όλη μέρα. Δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο, ειλικρινά σας το λέω. Αν είχα ακούσει κάτι θα σας το έλεγα. Λοιπόν, άρα υπήρχε μια προσπάθεια. Τα δίνουμε όλα στο προσφυγικό που την άλλη μέρα πήγαινε σε σύνοδο κορυφής, την άλλη μέρα ακριβώς την Κυριακή, για να πετύχουμε χαλάρωση στο ασφαλιστικό. Η χαλάρωση στο ασφαλιστικό τι του χρειαζόταν? Προφανώς υπάρχουν βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι δυσκολεύονται να ψηφίσουν τους νόμους που έρχονται. Αυτό συμπέρανα εγώ. Γιατί δεν υπήρχε και τίποτα άλλο να συμπεράνει κανείς. Άμα ήταν μπετόν αρμαίοι 153, ποιος ο λόγος να κάνουμε σύνοδο κορυφής, ποιος ο λόγος να ζητάει από τον ένα, από τον άλλο, συνενέσεις κλπ. Τους είπα λοιπόν ότι αν δεν κάνουν οικουμενική, του είπα μπροστά εκεί του κύριου Τσίπρα, θα καταρρεύσει με το λίγες εβδομάδες, έτσι το πρόβλεψα εγώ, και θα ήταν λάθος αυτό, ενώ μπορούσε να κάνει τη γενναία πράξη, να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πράξη που δίστασε να κάνει ο Σαμαράς και ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει οι περιστάσεις απαιτούν οικουμενικότητα στις αποφάσεις και προς τα έξω να δώσουμε εικόνα πολιτικής ενότητας αντί διαίρεσης και διχόνοιας που δίνουμε εδώ και 5 χρόνια. Και το ανέφερα αυτό, ανέφερα και το παράδειγμα του Verhofstadt που ήρθε εδώ και μου είπε ότι αν από το 9 είχατε κάνει οικουμενική, από το 11 θα είχατε ξεχάσει τα μνημόνια. Αυτή η διαίρεσή σας, να λέτε η μισή τους άλλους μισούς προδότες, αυτή η διαίρεσή σας δίνει μια γελία εικόνα προς τα έξω, διχάζει και την κοινωνία σας που δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή μπορεί κάποιος να περνάει νόμους, η κοινωνία δεν τους υλοποιεί. Το να περνάει νόμους η Βουλή είναι εύκολο. Αλλά το πώς θα τους υλοποιήσει ο λαός. Είναι, οποιοδήποτε φόρο μπορείτε να βάλετε, με τι δύναμη θα τον καταβάλει το φόρο αυτό ο ελληνικός λαός, αφού έχει παγιωθεί ένα 30-35% του ελληνικού λαού που δεν πληρώνει τίποτα. Γενικώς δεν πληρώνει τίποτα. Και οι πρώτοι διδάξαντες στο δεν πληρώνω είστε εσείς που κάθεστε στα έδρανα της σημερινής συμπολίτευσης. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είχε πει δεν πληρώνω τον έμφυα. Όχι εξ αδυναμίας, αλλά από νοοτροπιακά δεν το ήθελε να το πληρώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κρατήστε την κασέτα τη σημερινή. Εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι η κατάρρευση της κυβέρνησης. Τώρα, αν η κυβέρνηση ψάχνει δεκανίκια, λένε ότι ψάχνει στο πρόσωπό μου τα δεκανίκια ή στην Ένωση Κεντρών. Εγώ στην Ένωση Κεντρών γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας βουλευτής να παράσχει ψήφο, γιατί διαβάζω και κάτι άλλο, ότι ψάχνουν βουλευτές, 2 στην Ένωση Κεντρών, 3 στο ποτάμι, ψάχνουν βουλευτές να αποτελέσουν τσόντες. Λοιπόν, μην ψάχνουν στην Ένωση Κεντρών, ματαιοπονούν. Σας το λέω με πάσαν γνώση. Έτσι, θα εκτεθείτε αν κάνετε τέτοιου είδους προσβάσεις. Εγώ ζήτησα συνένεση, αλλά όχι συνένεση επιφανειακή, υποκριτική, όπως αυτήν που προτείνει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εγώ ζήτησα αληθινή συνένεση, τα κόμματα να κάτσουν κάτω, τα κόμματα τα οποία πιστεύω ότι έχουν μια αγάπη προς την Ευρώπη και προς την πατρίδα, να κάτσουν κάτω να βρουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Αυτό ζήτησα εγώ. Δεν είπα μάλιστα και στην καρέκλα του Πρωθυπουργού ίσως μπορεί και να μείνει ο Τσίπρας. Δηλαδή δεν επιμένω τόσο στο να αλλάξει ο Τσίπρας. Επιμένω σίγουρα να αλλάξουν όλοι οι υπουργοί και να μπουν τεχνοκράτες, διότι η εικόνα των υπουργών δεν μου αρέσει. Διαπληκτίζονται με δημοσιογράφους, με ανθρώπους. Ο υπουργός πρέπει να είναι, να έχει την αποστολή να λύσει προβλήματα και να μην έχει καθημερινές συγκρούσεις με ομολόγους του, με συναδέλφους του άλλων κομμάτων ή με δημοσιογράφους. Και στην κυβέρνηση Παπαδήμου, να ξέρετε, αν δεν είχαμε βάλει ας πούμε τον Μπάγκαλο, τον Βορύδη, τον Άδωνη, όλα αυτά τα άτομα μέσα και τα λοιπά και είχαν μπει τεχνοκράτες, εγώ, και αν δεν βιαζόταν η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση αυτή να είναι βραχύβια για να γίνουν εκλογές, εγώ πιστεύω ότι θα είχε αποδώσει αν κρατιόταν 2 χρόνια ο Παπαδήμος. Και μάλιστα είπα και στον κύριο Καμένο μέσα στη σύνοδο που είπε για εξεταστικές για τα PSI. Και είπα και στον Τσίπρα μετά,
Δηλαδή, αν δινόταν η ευκαιρία, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε PSI, γιατί τώρα είναι κρατικά πια τα ομόλογα όλα. Είναι κρατικά. Πρέπει να αποφασίσει το κάθε κοινοβούλιο για να μας χαρίσει και ένα ευρώ. Τώρα δυσκόλεψε το πράγμα. Αλλά αν δινόταν ευκαιρία για ένα νέο PSI, δεν θα το κάναμε. 110 δις μείωσε το χρέος το PSI. Τώρα θα είχαμε, δηλαδή, από τα νούμερα που είπα, 110 δις απάνω. Δεν θα το κάναμε επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν 28 δις και θα χάνανε κάτι. Υπάρχει πρωθυπουργός στην Ελλάδα που δεν θα ξανάκανε PSI να μειώσει 110 δις το χρέος επειδή θα έχαναν κάποια ασφαλιστικά ταμεία κάποιο ποσό? Και δεν μίλησε και ο Τσίπρας, δεν μου απάντησε. Άλλο αν την εποχή εκείνη γίνανε άλλα αυτά, αν τα ξέρει ο κ. Καμένος, ας τα προσαγάγει, του είπα, στη δικαιοσύνη. Αλλά το PSI μείωσε το χρέος 110 δις. Τώρα θα είχαμε 450 τόσα δις χρέος. Και ξέρετε, όμοιου ύψους κούρεμα, αν γίνει τώρα, λέμε, που δεν μπορεί να γίνει, μόνο επιμήκυνση, μου το είπαν οι ξένοι, όμοιου ύψους κούρεμα λύνει το πρόβλημα της χώρας και η χώρα βγαίνει στις αγορές. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι αξίας, τι ύψους ήταν το PSI, ίδιου ύψους αν γίνει κούρεμα τώρα, η χώρα βγαίνει στις αγορές. Το ακούσατε? Αλλά τώρα δεν δίνουν κούρεμα οι ξένοι, γιατί έχει κάθε κράτος το χρέος και υπάρχουν κράτη, και να μπορούσε οι Γερμανοί να μας κάνουν μια παραχώρηση, δεν θα την κάνουν οι άλλοι. Οι Ολλανδοί, οι Φιλανδοί, οι Βέλγοι και οι λοιποί. Δεν θα την. Οπότε, και αν σας λέει ο Τσίπρας, ψηφίστε τα σκληρά μέτρα και θα έρθει η ώρα που θα κουρευτεί το χρέος και θα δικαιωθείτε εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα ψηφίζατε, γιατί ήρθε η ωφέλεια της μείωσης του χρέους, πλανάστε αν περιμένετε τέτοια ώρα. Μόνο επιμήκυνση θα γίνει. Και αυτό που λένε, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για το χρέος, ξέρετε τι θα ανοίξουμε? Τη συζήτηση για επιμήκυνση. Με χαμηλό επιτόκιο. Αυτό. Όχι κούρεμα, να εξηγούμεθα. Γιατί μπορεί να σας λέει ο Πρωθυπουργός κούρεμα. Και γιατί πολλοί από εσάς που βγαίνετε στα διάφορα κανάλια εννοείται κούρεμα και λέτε για κούρεμα. Πέστε λοιπόν την αλήθεια, επιμήκυνση. Αυτή είναι η αλήθεια. Στρέφομαι ωστόσο και στα άλλα κόμματα, τα οποία η Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφιζε μέχρι το Σεπτέμβρη τα πάντα για να μην φύγει η χώρα από το ευρώ. Τώρα, γιατί δηλιάζετε να συνεχίσετε την ευρωπαϊκή σας αυτή η τακτική? Δηλαδή, τώρα τι κάνετε πίσω για να κερδίσετε ποσοστά? Γίνεστε αντιμνημονιακοί? Τι είναι αυτό? Λέτε, όταν ψηφίζατε τους νόμους εκείνους, τους νόμους, δεν ξέρατε ότι θα συνεχιστούν και με εφαρμοστικούς νόμους η υπόθεση αυτή του τρίτου μνημονίου? Συγγνώμη, δηλαδή ψηφίζαμε για να μην φύγουμε από το ευρώ. Οι συμφωνίες εκείνες δεν θα συνεχίζονται μετά τις εκλογές με εφαρμοστικούς νόμους? Τι βγάζετε την ουρά σας έξω εις τις ευθύνες? Αν βγάλετε τελικώς, ελπίζω ο νέος αρχηγός σας να είναι σόφρον και να μην συνεχίσει την τακτική αυτή. Λοιπόν, αν όμως συνεχίσετε να βγάζετε την ουρά σας έξω και να λέτε δεν ψηφίζω, ενώ μέχρι τώρα ψηφίζατε χάριν της χώρας, αντιτίθεστε στο ιδρυτή σας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη διακήρυξη που ίδρυσε ένα κόμμα ευρωπαϊκό. Προσέξτε, εκτροχιάζεστε και φεύγετε από την κεντρική τροχιά στην οποία ο ιδρυτής σας ήθελε το κόμμα. Λοιπόν, δεν σας ακούω. Πώς? Παρακαλώ, όχι διάλογοι, εδώ είναι. Εάν τα είχα ψηφίσει μέχρι το Σεπτέμβριο, αγαπητέ, δεν θα μπορούσε να τα αρνούμε το Νοέμβριο? Δεν είναι σοβαρότητα αυτή? Συγγνώμη. Το δε ίδιο λέω και στον κύριο Θοδωράκη. Ωραία. Ο οποίος κατέβαλε κάθε προσπάθεια. Δεν πέρασε ο χρόνος. Παρακαλώ, μην κάνουμε. Ο κύριος δεν ξέρω. Αφού αισθανόταν την ανάγκη μέχρι Σεπτεμβρίου να μην φύγει η χώρα από το ευρώ, γιατί έπαυσε να αισθάνεται την ίδια ανάγκη? Ούτε αυτός γνώριζε ότι όταν ψηφίζεις τη συμφωνία θα έρθουν και εφαρμοστικοί νόμοι? Και αυτός το αγνοούσε? Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ το αγνοούσαν? Οι οποίοι έχουν και σοβαρή ευθύνη, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, γιατί
επί χρόνια με την τακτική τους πτώχευσαν τη χώρα. Άλλο αν μετεστεγάστησαν οι ψηφοφόροι στο ΣΥΡΙΖΑ και θεώρησαν ότι δια του τρόπου αυτού τέλος πάντων γλιτώνουν των αμαρτιών τους. Διότι αυτό συνέβη, το ακροατήριο που ψήφιζε εν θέρμος Πασόκ για να διορίζεται στη ΔΕΗ, στις διάφορες περσίες, μεταστεγάζεται σήμερα και αποτελεί το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μην έχετε αμφιβολίες ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ακόμη ένα κόμμα του 3, του 4. Αν αμφιβάλλετε, αν υπήρχε συμπαγές Πασόκ και αν υπήρχε τρόπος να μην μειώνονται οι συντάξεις και οι μισθοί του κόσμου, δεν θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ οι οπαδοί αυτοί, ούτε οι συνδικαλιστές, θα ήταν εις το ΠΑΣΟΚ. Αν λέω ψέματα. Εγύρισα όλη την Ελλάδα την περίοδο αυτή. Δεν βρέθηκε ένας να μου πει στήριξε Τσίπρα. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι περίεργο συμβαίνει. Ένας να μου πει, κύριε Λεβέντη, για λόγους, επειδή η ώρα είναι σε κρίση, η χώρα είναι σε κρίση και είναι η ιστορική στιγμή, δώσε στήριξη στο Τσίπρα. Το μόνο που βλέπω στους δημοσιογράφους, όλοι να με παίρνουν και να μου λένε θα δώσετε στήριξη. Και βρέθηκε ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος είπε στο Χατζηνικολάου ότι εγώ θα δώσω στήριξη στον Τσίπρα. Του λέω από πού προκύπτει αυτό όταν τον είδα εις μία συνάντηση. Μου λέει από ένστικτο. Και χθες εστενοχωρήθησαν και στο Πασόκ και στο Ποτάμι που είπα ότι αφού επιμένει η κυβέρνηση σε διεύρυνση και αφού δεν είναι η Ένωση Κεντρών που θα την κάνει, ποιοι άλλοι είναι, και πρόβλεψα ότι είναι το Ποτάμι και ο Πασόκ, δια της άτοπων απαγωγής το πρόβλεψα ο καημένος. Έτσι είναι, αφού επιμένουν να κάνουν διεύρυνση. Δεν είναι η Ένωση Κεντρών, ποιοι είναι, το νιάου νιάου στα κεραμίδια είναι, για να το δούμε σε λίγες ημέρες. Αλλά δεν θεωρώ τίμιο εις αυτόν τον τόπο να ψάχνουμε βουλευτές. Βουλευτές, έλα εδώ εσύ που είσαι στον τάδε και είσαι δυσαρεστημένος, έλα να ψηφίσεις. Αυτό δεν το θεωρώ. Αυτή είναι επιστροφή σε κακές εποχές και δεν το συνιστώ στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που το συνιστώ δεν είναι να χάσει την εξουσία. Έχετε εκλάβει κάποιοι την έχετε θεωρήσει. Και μάλιστα όταν κατέβηκα κάτω την προηγούμενη φορά που πρότεινα οικουμενική, έσπευσαν κάποιοι, ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, ποιος θα είναι. Φαίνεται έχετε καρεκλομανία. Αυτό μόνο που σας νοιάζει είναι ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι που το μόνο που μας νοιάζει είναι να σηκωθεί όρθια η Ελλάδα. Έχει χρόνια ο Τσίπρας, αν δείξει γενναιότητα σήμερα παρετούμενος υπέρ μιας οικουμενικής κυβέρνησης, έχει χρόνια να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό είχα πει και του Γιώργου Παπανδρέου. Λέει, μα αφού πήρα 167, δεν θα σχηματίσω κυβέρνηση. Λέω, δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Θα τρως πέτρες, του είχα πει. Δεν με άκουσε. Έκανε κυβέρνηση και είδατε που κατέληξε. Δηλαδή, δεν είναι η πρωθυπουργική καρέκλα το άπαν. Η ιστορία γράφεται με τη γενναιότητα των προσώπων. Εάν παρουσιαστεί πρωθυπουργός που χάριν της χώρας κάνει την υποχώρηση, να βοηθήσει να γυρίσουμε τις σελίδες των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων και να πάμε σε κυβερνήσεις συνασπισμού, αυτόν θα τον γράψει η ιστορία με πολύ χρυσά γράμματα, σας το βεβαιώνω. Θα έχει βοηθήσει, έκανα και ένα παράδειγμα, αν έχουμε μια ζυγαριά και στη μέση είναι το μηδέν, αριστερά ο φασισμός, δεξιά η δημοκρατία. Όσο η βελόνα γέρνει προς το φασισμό, πάμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, δηλαδή στις κυβερνήσεις μονοκομματικές. Όσο η βελόνα γυρίζει προς τη δημοκρατία, θέλουμε κυβερνήσεις συνασπισμού και ή δυνατόν και οικουμενικού τύπου. Προσέξτε, ακούσατε αυτή τη ζυγαριά που ανέφερα. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να έχει τις ίδιες απόψεις για τον εκλογικό νόμο με τον Αβέροφ το συγχωρεμένο που έλεγε έξω από το Μαντρί. Είστε κόμμα αριστερό και ο Γλέζος είχε πει το πρώτο νομοσχέδιο που πρέπει να θεσπίσετε είναι η απλή αναλογική. Το θεσπίσατε? Ναι, θα το θεσπίσετε, ναι. Περιμένω. Την ιστορική ευκαιρία για την απλή αναλογική την έχασε ο Φλωράκης. Ξέρετε πότε την έχασε? Όταν έκανε κυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Γιατί και στο ΚΚΕ με λένε με ένα λαγό θα καταλάβουν ότι η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα σοβαρό που αγωνιζόταν επί χρόνια
επί χρόνια να μπει στη Βουλή. Δεν θα άντεχε άλλος. Τέτοιο στομάχι δεν θα είχε άλλος. Λαγή υπήρξατε εσείς στο ΚΚΕ στην κυβέρνηση του 89. Και αυτήν την κυβέρνηση θα την θεωρούσα λογική να την κάνετε πότε. Αν ζητούσατε έστω απλή αναλογική. Αν του λέγατε το Μητσοτάκη σου λείπουνε δύο έδρες, κάνε την απλή αναλογική και ερχόμαστε. Εσείς τι πήγατε και πήρατε συντάξεις εθνικής αντίστασης για όλα τα μέλη σας. Αυτό κάνατε. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, κάνω έκκληση για να ολοκληρώσω τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι ο λαγός. Θα φανεί ποιος είναι ο λαγός. Και είναι ύβρις να απευθύνεστε σε ένα άτομο κατονομάζοντας τι θα κάνει. Όπως και ο του Θοδωράκη η κίνηση να πει ότι εγώ θα στηρίξω. Γιατί μπορείτε στο τέλος να στηρίξει εκείνος. Και οποία η εικόνα του μετά. Πώς. Τι. Και είπαν και κάποιοι ότι την Οικουμενική την προτείνω, λέει, ως όργανο των βιομηχάνων και της διαπλοκής. Πού ήταν η διαπλοκή 30 χρόνια να με στηρίξει, κύριοι? Εγώ είμαι όργανο των βιομηχάνων. Πρέπει να ντρέπεστε κάποιοι στην αίθουσα αυτή. Πρέπει να ντρέπεστε κάποιοι. Και εν πάση περιπτώσει στο ΚΚΕ θα δούμε ποιος είναι ο λαγός. Εσείς κάνατε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη δήθεν για να στείλετε τον Ανδρέα Παπανδρέου φυλακή. Εσείς και, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κλείστε παρακαλώ την ομιλία σας. Λοιπόν, η έκκληση που τελική είναι συζητήσεις. Πίσω ο Πρωθυπουργός να πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραδώσει την εντολή και να προτείνει η Οικουμενική Κυβέρνηση, να περιμένουμε μόνο να εκλέξει η Νέα Δημοκρατία νέο αρχηγό και να μετατεθεί η ψήψη του ασφαλιστικού μετά την εκλογή, δύο εβδομάδες μετά την εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, και εύχομαι ο καινούριος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να μην κάνει το λάθος που κάνουν κάποιοι θερμοκέφαλοι και να λένε δεν θα πάμε ποτέ με το Πασόκ και να ομνίουν και να τύπτουν στήθη. Αν ο τόπος χρειάζεται οτιδήποτε, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι αν ένας πολιτικός είναι άντρας τίμιος, αν η χώρα του χρειάζεται κάτι, το κάνει και βάζει το κόμμα του σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ.